Ο Αναστάς Κύριος είναι ο πρόξενος της χαράς, της ζωής, της ελπίδας. Ας διώξουμε τη λύπη και ας γεμίσουν οι καρδιές μας με το ανέσπερο φως του Κυρίου μας, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτας κύριος Καλίνικος στο μήνυμά του για το Πάσχα. Το Άγιο Πάσχα είναι γεγονός και το πέρασμα από το θάνατο στη ζωή, από το σκοτάδι στο φως, από τη λύπη στη χαρά, από τα πρόσκαιρα στα αιώνια προτείνεται σε κάθε άνθρωπο στη γη. Εγκομιάζοντας το Πάσχα, ο ιερός υμνογράφος των Αναστάσιμων Τροπαρίων Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός το αποκαλεί μεταξύ των άλλων ως λύτρον λύπης και όπως διαβεβαιώνει, ο Αναστάς Κύριος στους μαθητές του εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θαρσίτε, εγώ νενίκησα τον κόσμο. Σύμφωνα με τον πρώτο στίχο της πέμπτης βιβλικής οδής, της προσευχής δηλαδή του προφήτου Ισαΐα, το πνεύμα του προφήτου ορθρίζει εκνικτός προς το Θεό. Η χρήση του ιδίου ρήματος, αλλά κυρίως της εκφράσεως «όρθρου βαθέως», συνδέει τον Ιρμό και με το γεγονός της Αναστάσεως και συγκεκριμένα τη μετάβαση των μυροφόρων γυναικών στο μνήμα του Κυρίου. «Τη δέμια των Σαββάτων όρθρου βαθέως ήλθον επί το μνήμα φέρουσε ή ετοίμασαν αρώματα». Όπως ο προφήτης Ισαΐας, όπως οι μυροφόρες γυναίκες, έτσι και οι χριστιανοί, σηκωνόμαστε κατά τη διάρκεια της ευλογημένης και πανέορτης νύχτας του Πάσχα για να γιορτάσουμε την ένδοξη Ανάσταση του Κυρίου. Το ηλαρό φως της Αναστάσεως καταβγάζει το σκοτάδι της νύχτας και η ελπίδα και η χαρά της ζωής διαδέχεται την απελπισία του θανάτου. Αντί για τα μοίρα των αφοσιωμένων μαθητριών, οι χριστιανοί προσφέρουμε στον Αναστάντα Ιησού τον ύμνο των χιλέων μας και με τα νοερά μάτια της ψυχής μας βλέπουμε τον Χριστό, τον ήλιο της δικαιοσύνης, να προβάλλει από τον τάφο όπως ο ήλιος το πρωί από τον ανατολικό ορίζοντα. Ανατέλλοντας ο ήλιος σκορπάς ολόκληρη τη κτήση τις ζωογόνες ακτίνες του και ανατέλλοντας ο Κύριος Ιησούς εκ τάφου χαρίζει σε όλους την αιώνια και αληθινή ζωή. Η πίστη στην Ανάσταση του Χριστού και η ελπίδα στη δική μας Ανάσταση μας εμπνέουν να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, νεκρώνοντας το θέλημα της σαρκός μας. Έτσι θα αναφανεί η βαθιά καρδιά μας και θα γνωρίσουμε εμπειρικά ότι μεταβήκαμε εκ του θανάτου εις τη ζωή. Μόνο ότι εργαστούμε πάνω στην καρδιά μας θα μας συνοδεύσει στην αιωνιότητα. Αν σε αυτή τη ζωή καθαρίσουμε την καρδιά μας, τότε σύμφωνα με την επαγγελία του Θεού θα δούμε το πρόσωπό Του. Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Ας προσευχηθούμε όλοι μας να ειρηνεύσει ο κόσμος μας, να απομακρυνθούν ο πόλεμος και οι καταστροφικές του συνέπειες και να επικρατήσει η ειρήνη και στις καρδιές μας και σε όλους τους ανθρώπους, έξω από τα πάθη και το μίσος που σκοτώνει τον αδελφό τον άνθρωπο. Στέλνουμε το μήνυμα της Αναστάσεως και ζητούμε με δάκρυα στα μάτια να φωτίσει ο Αναστημένος Χριστός το σκοτάδι και τη μίζερη, μικρόνο η ανθρώπινη αιμονή. Αδελφοί μου αγαπητοί, το απόβραδο της μιάς των Σαββάτων ήλθε ο Κύριος να συναντήσει τους μαθητές του στο υπερό των Ιεροσολύμων και τους λέει «Ειρήνη ημίν». Ο Αναστάσιμος χαιρετισμός «Ειρήνη ημίν», τον οποίο απευθύνει ο Κύριος μας στους μαθητές του αλλά και σε όλους εμάς, είναι η ειρήνη του Θεού, η οποία εξασφαλίζει στον άνθρωπο την αρμονία, την ευγένεια, την ειλικρίνεια, την ευτυχία και τη χαρά. Δεν μοιάζει καθόλου με την απατηλή ειρήνη του κόσμου. Η ειρήνη του Θεού είναι ο γλυκής καρπός της αγνότητος, της αρετής, της αγάπης, της βαθιάς πίστης και της αφοσιώσεως σε εκείνον, ο οποίος είναι η πηγή της ειρήνης και της χαράς του ανθρώπου. Πολύ εύκολα φυγαδεύεται σε αυτόν τον κόσμο η ειρήνη. Ατομικά συμφέροντα, ποταπές φιλοδοξίες, πάθη, εγωισμοί, όλα αυτά θολώνουν συχνά το νου του ανθρώπου και οδηγούν σε συγκρούσεις φοβερές, αιματηρές και καταστροφικές. Βιώνουμε όλοι μας τον τελευταίο καιρό την τραγικότητα του πολέμου. Ανθρώπινες ζωές χάνονται. Άνθρωποι παίρνουν τον δρόμο της προσφυγιάς. Τα πάντα ισοπεδώνονται από τη λέλαπα και τη φωτιά των συγκρούσεων. Εύθραυστη είναι η ειρήνη του κόσμου. Διασαλεύεται πολύ συχνά. Εξαφανίζεται στο πρώτο βίο φύσιμα του ανέμου, διότι τα θεμέλιά της δεν είναι ασάλευτα, δεν είναι αραγή, δεν στηρίζονται στην ειρήνη του Θεού. Ας ευχηθούμε την Αναστάσιμη τούτη νύχτα που ο χαιρετισμός ειρήνη μην θα αντυχήσει στα πέρατα της οικουμένης, να φτάσει και ως τους μεγάλους και τρανούς της γης, να σταματήσει ο πόλεμος, να πάψει ο ανθρώπινος πόνος.
ο ξεριζωμός, η ορφάνια, η καταστροφή. Επίσης, η ειρήνη του Θεού να κυριαρχεί πάντοτε μέσα στις οικογένειες, στις ψυχές των νέων μας, των υπηρετούντων και νοσηλευωμένων στα νοσηλευτικά ιδρύματα καθώς και των αποδήμων αρτινών και να πλημμυρίσει τις καρδιές όλων μας. Έτη πολλά και ευλογημένα.